κύριε Πρωθυπουργέ, κύριες και κύριοι βουλευτές, πολλοί φίλοι, όλοι καλοί και παρόντες. Χαιρετίζω όλους τους φίλους. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι η παρουσία μου εδώ με τρόπο οικουμενικό δίνει το σήμα της σημασίας της όλης αυτής της παρέμβασης, κύριε Πρόεδρε της Βουλής. Είμαι όλος ιδιαίτερος χαρούμενος, αλλά και τιμή αισθάνομαι που μπορώ να απευθυνθώ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε. Πραγματικά ευχαίρομαι δε για το ότι μπορώ να λάβω το βήμα σε αυτό το πραγματικό ναό της δημοκρατίας. Εδώ που εκπροσωπείται ο ελληνικός λαός και που εκφράζεται η βούλησή του με τρόπο πολύ ειλικρινή και πολύ ευθύ, όπως εδώ ξέρουμε. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο έθνος, ένας εξαιρετικός πολιτισμός στον οποίο όλοι εμείς οι Εβραίοι οφείλουμε πολλά. Η Ελλάδα είναι το λίκνο πράγματι της πολιτικής ιδέας της δημοκρατίας. Εδώ είναι που γεννήθηκε ο θεσμός της δημοκρατίας, εδώ που ενσωματώθηκε και βιώνεται μέχρι σήμερα. Για μένα, ξέρετε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η φιλόσοφη, είναι και ο Μίκης Θεοδωράκης και η Ελένη Μερκούρη, οι οποίοι πιο πολύ και καλύτερα από κάθε άλλον είχαν καταλάβει ότι οι πολιτισμοί μας σε όλη την ποικιλότητα και την πλούτο τους είναι το βάθρο της ενότητας των λαών της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι επίσης για μένα όλες αυτές οι γυναίκες και όλοι αυτοί οι άνδρες που από μακριά έστω παρατηρούσα όταν ήμουν νέος και οι οποίοι κατάφεραν να πούν όχι στο καθεστώς των συνταγματαρχών. Αυτή είναι η πραγματική διανοητική ελευθερία. Όταν πια δεν μπορούμε να λέμε μόνο ναι σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και οι Έλληνες κατέδειξαν ήδη σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, ότι πραγματικά θέλησαν να δημιουργήσουν ιστορία και όχι να την υπόκεινται. Έτσι είναι που η Ευρώπη δομήθηκε μέσα από μια θέληση όλων εκείνων που προερχόμενοι από το πεδίο των μαχών και των στρατοπέδων συγκέντρωση του 1945 αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι και έγιναν αρχιτέκτονες και όχι σκλάβοι της ιστορίας. Ναι, σε όλη μου την πολιτική ζωή ήθελα και παρέμεινα πιστός φίλος της Ελλάδας, όλος δι' ιδιαιτέρως όταν αλλού στην Ευρώπη κάποιοι δεν δίστησαν δημαγωγοί και λεκιστές όπως είναι να θέλουν η Ελλάδα να βγει έξω από την Ευρωζώνη, κάτι που εγώ μονίμως αρνιόμουν. Από την πλευρά μου άλλωστε πάντοτε φρόντισα να μιλάω ανοιχτά και με ειλικρίνεια στους Έλληνας, σεβόμενος καταρχήν την αξιοπρέπειά τους, γιατί για εμένα το ουσιώδες ανέκαθεν ήταν η τύχη, η μοίρα του ελληνικού λαού, όλος ιδιαιτέρως των πιο ταπεινών, των πιο καμνόντων ανάμεσά τους. Θα ήθελα λοιπόν με θέρμη και πολύ συναισθηματισμό να απευθυνθώ στον ελληνικό λαό και να χαιρετήσω το κουράγιο του και να χαιρετήσω τη θέληση που έδειξε. Πραγματικά οι Έλληνες επέδειξαν ανέκαθεν μεγάλη θέληση να ξεπερνούν όποια εμπόδια η ιστορία τους έφερε μπροστά τους. Πραγματικά με τιμά και συγκινούμε που έχω το προνόμιο να είμαι ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει τη χαρά να απευθύνεται απευθείας στους εκπροσώπους ενός λαού που τόσο πολύ αγαπώ, ιδίως μετά από τόσα χρόνια δοκιμασίας προγραμματών λιτότητας, με την Ελλάδα να μπορεί πλέον να σηκώνει κεφάλι και να γυρίζει σελίδα. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει πλέον στην ιστορία της Ελλάδος. Κρίσιμο θα είναι το σημείο αυτό για την Ελλάδα. Κρίσιμο, αλλά και για την Ευρώπη. Γιατί σίγουρα η Ευρώπη έχει πολλά να αποκομίσει και όπως έλεγε και ο Γάλλος φιλόσοφος Μπλέζ Πασκάλ, αγαπώ τα πράγματα που έχουν ένα νόημα. Και βέβαια η Ελλάδα και η Ευρώπη έχουν και πάνε μαζί και έχουν νόημα. Πάνε μαζί το ένα με το άλλο. Ανέκαθεν σκεφτόμουν ότι η Ευρώπη είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι και μεγάλη περιπέτεια, είναι και μεγαλόπνοο σχέδιο. Και πάντοτε θεωρούσα ότι η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα ήταν ένα οικοδόμημα ατελές και ότι η Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη θα ήταν μια χώρα όπως οποιαδήποτε άλλη, ενώ η Ελλάδα δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήδη από το 1959, δύο μόλις χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη χώρα που ζήτησε να γίνει συνδεδεμένο μέλος αυτού που τότε αναφερόταν ως η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αυτή λοιπόν η Συμφωνία Ένωσης που υπογράφηκε το 1961 ανεστάλλει 6 χρόνια αργότερα μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών το 1984 για να μπορέσει στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί το 1984. Και θα μου επιτρέψετε πλέον σήμερα να έχω μια όλος ιδιαίτερη σκέψη, όλος συγκίνηση το λέω αυτό το πράγμα για τον άνθρωπο εκείνο που εδώ και 20 χρόνια δεν είναι πια ανάμεσά μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος ήταν μεγάλος δημοκράτης, ένας ένθερμος υπερασπιστής της ελληνικής ενότητας, ένας Ευρωπαίος πεπισμένος, ο οποίος κατάφερε να γίνει η Ελλάδα το 19ο μέρος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Από την πλευρά μου έζησα όλες τις μεγάλες στιγμές του ευρωπαϊκού περίπλου της Ελλάδας. Θυμάμαι όλους ιδιαιτέρως ότι βρισκόμουν στην Αθήνα τη 16η Απριλίου του 2003 κατά την 4η Προεδρία της Ελλάδας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπογραφή των συνθήκων προσχώρησης των 10 νέων κρατών μελών. Ήταν για μένα μια στιγμή πολύ συγκινητική και αξέχαστη, γιατί σηματοδότησε την συμφιλίωση της ιστορίας και της ευρωπαϊκής γεωγραφίας. Ήταν, αν θέλετε, η απόλυξη ενός δρόμου που μας οδήγησε, αν μου επιτρέπετε να το πω, από το Λουξεμβούργο στην Αθήνα. Μια και στο Λουξεμβούργο ήταν υπό τη Λουξεμβούργια Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης το Δεκέμβριο του 1997, που για πρώτη φορά τέθηκαν οι βασικές αρχές αυτής της διεύρυνσης. Και καθώς έχουμε τα μάτια στραμμένα προς ένα μέλλον και με την προοπτική της ολοκλήρωσης της Ευρώπης με την ένταξη των Βαλκανίων, πάλι μπορούμε να μετράμε και να υπολογίζουμε την Ελλάδα, γιατί πέρα από τις μεγάλες τις αρετές, η Ελλάδα έχει και ιστορικές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες που δεν έχουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πυλώνες της σταθερότητας στα Βαλκάνια. Εσείς, καλύτερα από κάθε άλλον, γνωρίζετε ότι η ιστορία ήταν μια έντονη πορεία για την Ελλάδα και αυτή η περιοχή υπέφερε πολλά. Ξέρετε ότι οι Δυτικά Βαλκάνια έχουν ανάγκη αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική για να μην επαναληφθούν τα δράματα εκείνα που βιώσαμε κατά τη δεκαετία του 90. Πρόσφατα πραγματοποίησε επισκέψεις σε όλους τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν, και υπενθύμησε σε καθένα από αυτούς ότι θα κριθούν επί τη βάση των αρετών τους ο καθένας, που εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε, και ότι όλα αυτά παίζουν ρόλο για την σταθερότητα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα προβλήματα εκείνα, ιδίως οι αντιπαραθέσεις στα σύνορα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και διμερείς συγκρούσεις, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιληθούν πριν από οποιαδήποτε προσχώρηση. Για να είμαι απόλυτα σαφής, θέλω να πω ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μόλις μια εβδομάδα ήταν την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης για την Αλβανία, αλλά και το Φύρομ, αυτό δεν σημαίνει ότι από την πλευρά μας έχουμε δώσει μια ημερομηνία στην οποία θα ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις διεύρυνσης και ένταξης. Ούτε καν έχει τεθεί τέτοια ημερομηνία ένταξης. Προσοχή, δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε σε μη ρεαλιστικές εξαγγελίες. Δεν είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν. Όλοι θα κριθούν με βάση αντικειμενική, επί τη βάση των δικών τους αξιών και κριτηρίων. Να πω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ενώπιον του κοινοβουλίου σας, κάτι που είπα όταν προσφάτως βρισκόμουν στα Σκόπια, όπου τέθηκε το ζήτημα του όνοματος της χώρας αυτής. Σε μένα δεν προσήκει να σας δώσω κάποια κατεύθυνση, ούτε καν ιδέες, ούτε καν προσανατολισμούς όσον αφορά ένα θέμα το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθετηθεί μεταξύ σας. Αλλά επιτρέψτε μου, εν πάση περιπτώσει, να υπογραμμίσω το επίγον που χαρακτηρίζει την εξέβρεση μιας λύσης στο πρόβλημα, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπλοκη περιφέρεια, και έχω στο νου μου τα λόγια του Τσέρτσιλ, εδώ η ιστορία που παράγεται δεν μπορεί να καταναλωθεί, τόσο πολύ μεγάλη και πολύ είναι. Κύριε Πρόεδρε, γνώρισε την Ελλάδα σε στιγμές έντονα συγκινησιακά φορτισμένες.
Μαζί με την Ελλάδα τα βίωσα και αυτό σίγουρα ήταν έντονο, πολύ δυνατό και δεν είναι πάντα εύκολο. Η χώρα σας βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού που εγώ αποκαλώ Ευρώπη της πολυκρίσης, κρίσης χρηματοοικονομικής, οικονομικής, κοινωνικής και μεταναστευτικής. Κάθε φορά ήθελα και ήμουν προσιλωμένος στην ιδέα να υποστηρίξω την Ελλάδα σε δύσκολες στιγμές. Ανέκαθεν ήμουν πεπισμένος ότι αν κάποια άλλη χώρα είχε βρεθεί στη θέση της Ελλάδας, αντιμέτωπη με τα ίδια προβλήματα κοινωνικά, χρηματοοικονομικά, διαρθρωτικά και μεταναστευτικά, όλος ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να τα είχε αντιμετωπίσει όπως το έπραξε ο ελληνικός λαός με τόσο κουράγιο και τόση αξιοπρέπεια. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, ανέκαθεν το έλεγα, συμπεριλαμβανομένη και της εποχής όπου διεξήγα εκστρατεία για τις εκλογές της Ευρωπαϊκής του 2014, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα μόνη της να διαχειριστεί το ζήτημα των προσφύγων. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν δείχνουν να νοιάζονται και ιδιαίτερα για το πρόβλημα των προσφυγών, νιώθουν ότι δεν τους επηρεάζει. Κι όμως, είτε είμαστε μέλη της Ένωσης ή δεν είμαστε, αν μια χώρα γνωρίζει σοβαρά προβλήματα όπως η Ελλάδα, οι λοιποί απέναντι στην Ελλάδα υπέχουν υποχρέωση αλληλεγγύης και πρέπει να τη συνδράμουν. Οφείλω επίσης εδώ να υπογραμμίσω την σημαντική προσπάθεια του Επιτρόπου κ. Αβραμόπουλου στην διαχείριση μιας πολιτικής αποτελεσματικής και αλληλέγγυας στο τομέα των μεταναστεύσεων. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε ουσιαστική οικονομική και τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει η χώρα αυτή μια άνευ προηγουμένη ροή προσφύγων. Η Ελλάδα έκανε πολλά, ιδίως προκειμένου να διασφαλίσει την καλή λειτουργία της συμφωνίας μας με την Τουρκία. Γνωρίζω πόσο αυτό είναι δύσκολο, ιδίως σε μια στιγμή όπου η Τουρκία συνεχίζει να πράττει πράγματα παράνομα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Όταν προσφάτως συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο Ερντογάν στη Βάρνα, στη Βουλγαρία, του υπενθυμίσαμε απερίφραστα την υποχρέωση που υπέχει η Τουρκία να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας και να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβανομένως προφανώς και της Κύπρου. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα και τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στην Τουρκία και να μην μου λένε ότι η παρουσία δύο Ελλήνων στρατιωτών στο τουρκικό έδαφος αποτελεί απειλή για την ασφάλιση Τουρκίας. Πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι δύο Έλληνες στρατιώτες να απελευθερωθούν. Ήθελα επίσης να πω ότι έχω μεγάλο θαυμασμό για τη δέσμευση πολλών Ελλήνων που ήρθαν αυθόρμητα να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, ανοίγοντάς τους τις καρδιές τους και τα σπίτια τους, ενώ ακόμα και οι ίδιοι οι Έλληνες διανύουν μια περίοδο τόσο πολύ δύσκολη κατά τη διάρκεια της οποίας έπρεπε να κάνουν πάρα πολλές θυσίες. Ήμουν πρόεδρος του Eurogroup όταν το Μάιο του 2015 η Ελλάδα, συμπεθλημένη υπό το βάρος του δημοσίου χρέους, έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωζώνης η οποία τέθηκε υπό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής βοήθειας. Και όταν μεταξύ έγινα πρόεδρος της Επιτροπής, ζήσαμε όλοι μαζί δύσκολες ώρες με κάποιες μικρές προόδους, κάποια πισωγυρίσματα και πολλές διάφορες διακυμάνσεις που σίγουρα με αρκετό δράμα και πολλή προσπάθεια τελικά κατέληξαν τον Αύγουστο του 2015 σε μια συμφωνία. Μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια επέμεινε ιδιαίτερα επί της κοινωνικής διάστασης που είναι πολύ απαραίτητη και για τη χώρα αυτή και για όλες τις άλλες. Η κοινωνική διάσταση και η κοινωνική προστασία που είναι τα φτωχά παιδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Γι' αυτό και θέλησε να δημιουργηθεί ένας ασφαλής χώρος κοινωνικών δικαιωμάτων ακριβώς για να μπορέσει όσο χρόνια γίνεται να υπάρξει προστασία. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια για το πρόγραμμα της Ευρώπης που φέρει το όνομά μου, το πρόγραμμα Juncker. Στην αρχή, πολλοί ήταν εκείνοι που θεωρούσαν ότι θα ήταν μια πλήρης αποτυχία δεδομένων των δεδομένων. Γιατί εκείνοι οι οποίοι το έλεγαν αυτό θα ήταν και υπεύθυνοι και το έλεγαν. Τώρα μου είναι αυτό μια επιτυχία ωστόσο.
και με τις επενδύσεις να ενθαρρύνονται, τι έχουν να πούν. Αυτό μαζί και με την κινητοποίηση πολλών κονδυλίων, μιλάμε για 284 δισεκατομμύρια επενδύσεων σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 8,6 δισεκατομμύρια μόνο και μόνο για την Ελλάδα, η οποία εμφανίζεται πρώτη μεταξύ εκείνων που αξιοποίησαν το πλάνο αυτό που φέρει το όνομά μου. Κατά τη διάρκεια των 8 αυτών δύσκολων χρόνων, η φιλία μου για την Ελλάδα δεν είχε ομοιότης παρά μόνο στον θυμό που επέδειξα απέναντι σε εκείνους που απειλούν την Ελλάδα κάθε μέρα. Γιατί δεν είναι αυτός τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς φίλους, δεν είναι αυτός τρόπος να μεταχειρίζεται πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να πω σαφέστατα, και το λέω διαρκώς τα 8 αυτά χρόνια, εμείς μαθήματα δεν έχουμε να δώσουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει να λάβει μαθήματα από άλλα κράτη. Ναι, η Ελλάδα μπόρεσε από πλευράς κρατών μερών της Ευρωζώνης να τύχει μιας μαζικής γενναίας οικονομικής βοήθειας. Μιλάμε για 262 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν συμπεριλάβουμε και τα δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά η Ελλάδα επίσης κατέδειξε την προσήλωσή της απερίφραστα στα προγράμματα αναπροσαρμογής και δρομολόγησε μια ολόκληρη πανοπλία από μεταρρυθμίσεις, συχνά οδυνηρότατες, οι οποίες όμως είναι και το εχέγγυο του συγχρονισμού. Αναμεταρρύθμιση στις συντάξεις, του κοινωνικού συστήματος ασφάλισης, της αγοράς εργασίας, της δημοσίας διοίκησης, της δημοσίου λειτουργήματος, τραπεζικού τομέα, των δημοσιονομικών, της παιδείας και ένα σωρό άλλων. Και αυτή η αναδιάρθρωση των δημοσίων οικονομικών ήταν θεαματική, με ένα έλλειμμα το οποίο από 15% το 2009 πέρασε σε πλεώνασμα το 2016. Είναι αλήθεια ότι κανένα άλλο κράτος μέρος της Ευρώπης δεν μεταρρυθμίστηκε πιο γρήγορα και πιο ριζικά από ότι η Ελλάδα. Και θέλω να πω προς τους Έλληνες πολίτες, ιδίως στους πιο κάμνοντες μεταξύ τους, ότι έχω μια βαθιά αγάπη και θαυμασμό για την εξαιρετική συλλογική προσπάθεια που κατέβαλαν. Και πράγματι, ουδέποτε δεν ήμουν υπέρμαχος μιας πολιτικής λιτότητας, τυφλής και άκρητης. Ανέκαθεν και ειδικά στη δεύτερη αυτή περίοδο του δύσκολης πορείας, να τονίσουμε την σημασία της κοινωνικής διάστασης στα πλαίσια αυτού του προγράμματος αναδιάθρωσης. Και νομίζω ότι αυτό που τώρα δομείτε, αυτό που τώρα κάνετε, είναι να προπαρασκευάσετε το μέλλον των παιδιών σας. Αν δεν κάνουμε τίποτα σήμερα, αύριο πρέπει να κάνουν τα παιδιά σας, και μάλιστα υπό συνθήκες ακόμα πιο δύσκολες. Αύριο από την και σήμερα θα ήθελα να σας εξορκίσω να συνεχίσετε τις προσπάθειες και να μην λιδωρήσετε, μην αφήσετε να πάνε χαμένα τα αποτελέσματα που μπορέσατε να έχετε τα τελευταία χρόνια με τόσες θυσίες. Τον ερχόμενο Αύγουστο, τέλος του τρίτου προγράμματος υποστήριξης, θα σημαντοποιήσει την έναρξη μιας νέας εποχής για τη χώρα σας, η οποία θα βρει εκ νέου όλα τα δικαιώματά της, αλλά και όλες τις υποχρεώσεις που ένα κυρίαρχος κράτος έχει απέναντι στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η πρόσβαση της Ελλάδας σε χρηματοδοτήσεις μέσω των αγορών, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε και επίσης, κυρίως, να υλοποιηθούν όλες οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες απεφασίστησαν και να ακολουθηθούν οι οικονομικές και προϋπολογιστικές πολιτικές που έχουν αναληφθεί, προκειμένου να υπάρξει μια ανάκαμψη διαρκής και δημιουργική θέσεων εργασίας. Για την νέα αυτή Ελλάδα του αύριο, θα πρέπει επίσης να αρθούν και να θεραπευθούν όλες οι παθογένειες που όσο κόστησαν στη χώρα και την κοινωνία σας. Πρέπει το κράτος να μην είναι μόνο πάροχος υπηρεσιών, να μην είναι μόνο ένας εργοδότης. Η χώρα έχει επίσης ανάγκη από υγιείς τράπεζες στην υπηρεσία της ανάπτυξης και το γενικότερο συμφέρον, και όχι μόνο σε εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων. Πρέπει οπωσδήποτε μια και έξω να εκριζωθεί η διαφθορά. Μια οικονομία που δημιουργεί θέσεις εργασίας και όχι χρέη για όλους τους νέους Έλληνες.
σε αντάλλαγμα. Θα πρέπει επίσης οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το χρέος. Pacta sunt servanda. Το ίδιο ισχύει για όλη την Ευρώπη. Αλληλεγγύη και υπευθυνότητα είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Και το νόμισμα είναι αυτό της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης. Καθώς η Ελλάδα ανακτά την δίκαια θέση της στους κόλπους της Ευρώπης, υπολογίζω στην Ελλάδα. Υπολογίζω σε όλους σας. Έτσι ώστε όλοι να μπορέσουμε να συζητήσουμε για την Ένωση των 27. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ εγώ την Ευρώπη χωρίς την στήριξη της Ελλάδας. Στήριξη κρίσιμη. Δεν ανάγεται σε μένα να θυμίσω στους απογονούς του Θουκυδίδη ότι το παρελθόν πρέπει να μας διδάσκει εμάς στο παρόν. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να μας δώσει μαθήματα και διδάγματα, ιδίως όταν θέσουμε τις μεγάλες προτεραιότητες για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την πολιτική των μεταναστεύσεων. Αυτή η συζήτηση για το μέλλον, το κοινό μας μέλλον, της Ευρώπης των 27 είναι απαιτητικός διάλογος που πρέπει να ολοκληρώσουμε, και για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε υπομονή αλλά και προσήλωση, θέληση και αποφασιστικότητα. Υπομονή και αποφασιστικότητα πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρίζει αυτούς που έχουν μεγάλες ιδέες και φιλοδοξίες. Ζήτω η Ευρωπαϊκή Ελλάδα, ζήτω η Ελληνική Ευρώπη, είπε ο κύριος Γιούγκερ στα ελληνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.